Φανταστείτε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δίλημα. Ένα δίλημα σοβαρό. Ακούτε τα podcast του 902.gr. Θα στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία και θα γίνεται η χώρα στόχος πολεμικών αντιπίνων με υπουργό Παναγιωτόπουλο ή με υπουργό Αποστολάκη. Θα παίζουμε τη ζωή μας κορώνα γράμματα στα τρένα και τα λεωφορεία με υπουργό κεντροδεξιό ή με δίθεν προοδευτικό. Κάπως έτσι είναι τα διλήμματα που θέτουν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Και κάπως έτσι πάμε προς τις εκλογές της 21ης Μαΐου, με τα κόμματα που ετοιμάζονται να σχηματίσουν κυβέρνηση να μοιάζουν αμήχανα όταν πρέπει να μιλήσουν επί της ουσίας της πολιτικής τους και της στρατηγικής τους. Τα τηλεοπτικά πάνελς εξελίσσονται σε ένα ξεδιάντροπο παζάρι συνεργασιών για το ποιος με ποιον θα προσπαθήσει να στήσει ξανά το λαό στον τοίχο. Και οι πολιτικές ρητορίες των πολιτικών αρχηγών είναι περισσότερο ένας διαγωνισμός εξαπάτησης του λαού για να πάρουν την ψήφο και μετά να την κάνουν φοροαπαλλαγές σε εφοπλιστές, βιομήχανους και πολυεθνικές της ενέργειας. Έχουν όμως ένα σοβαρό εμπόδιο να αντιμετωπίσουν. Ένα σοβαρό εμπόδιο που τους ξεσκεπάζει, που αποκαλύπτει και υπενθυμίζει ότι όλοι τους έχουν κοινό πρόγραμμα που θα υλοποιήσουν μετά τις εκλογές και θα το κάνουν είτε μαζί είτε χωριστά. Απέναντι λοιπόν σε όλο αυτό στέκεται το ΚΚΕ. Γιατί για παράδειγμα ας σκεφτούμε. Τι θα κυριαρχούσε χωρίς την παρέμβαση του ΚΚΕ και του εργατικού λαϊκού κινήματος μετά το έγκλημα στα Τέμπη? Θα κυριαρχούσε πως η αιτία είναι ο σταθμάρχης, το βίσμα, το ανθρώπινο λάθος, άντε και λίγη παθογένεια του κράτους και τέλος. Δεν επικράτησαν όμως αυτά, αλλά η αγωνιστική κινητοποίηση του λαού και της νεολαίας με συνθήματα όπως ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Και αυτό διαπερνά όλο το φάσμα της ζωής μας. Γιατί για παράδειγμα, αν δεν ήταν το κουκουέ και οι παρεμβάσεις του μέσα και έξω από τη Βουλή, θα είχαμε μαύρα σκοτάδια για το πόσο βαθιά έχει χωθεί η χώρα μας στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Πολύ περισσότερο που όλα τα υπόλοιπα κόμματα συμφωνούν στην αποστολή οπλισμού, στην παραχώρηση βάσεων και υποδομών για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και επομένως είναι κατανοητό γιατί δεν λένε απολύτως τίποτα ή όταν λένε παραλυρούν υπέρ της μεγαλύτερης συμμετοχής στα σχέδια του ΝΑΤΟ. Γιατί, για παράδειγμα, αν δεν ήταν το κουκουέ και η δράση του ΠΑΜΕ και των σωματείων, οι πληστηριασμοί σε βάρος λαϊκών κατοικιών θα περνούσαν στον ντούκου, ενώ οι υπεύθυνοι που νομοθέτησαν τους πληστηριασμούς, τα φαντς και όλα τα συμπαραμαρτούντα θα ήταν στην αφάνεια. Λες και δεν κυβέρνησαν, λες και δεν έκαναν τα πάντα για τα συμφέροντα των τραπεζών και των φαντς, λες και δεν δεσμεύονται από τώρα για 700.000 πληστηριασμούς τους επόμενους μήνες. Ευτυχώς όμως, αντί για σιγή, ολόκληρες γειτονιές σηκώνονται στο πόδι για να υπερασπιστούν το σπίτι του διπλανού τους με μπροστάριδες τους κομμουνιστές, τους βουλευτές του κουκουέ, τους φορείς κάθε περιοχής. Αντίθετα με όλα αυτά που έκανε το κουκουέ, ποιοι ήταν στο πλευρό των επιχειρηματικών ομίλων? Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Και επειδή καλό είναι να μην μένουμε στη θεωρία, και επειδή το πεδίο των συνενέσεων μεταξύ τους είναι ιδιαίτερα ευρύ, ένα είδος αυτής της συστράτευσης κατά του κουκουέ την έπιασε ο φωτογραφικός φακός και κατεγράφει σε βίντεο. Ακούστε και θα καταλάβετε. Όποιος βήμα θα πάει υποψήφιος, δεν είναι πιο έτσι, να στηριχτεί από όλους, προκειμένου υπάρχει ένα μασάνι. Είναι του Πινάλ, είναι του ΣΥΡΙΖΑ, να στηριχτεί από όλους. Να έχουμε πει όλοι μας εκ των προτέρων. Μάλιστα. Αυτός που ακούσατε είναι ο επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα. Αυτή η αγωνία και ο φόβος που βγάζει είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε. Είναι η αγωνία και ο φόβος απέναντι στην αγωνιστική δημοτική αρχή, στο λαό της Πάτρας που ήδη είχε αναδείξει δύο φορές κομμουνιστή δήμαρχο τον Πελετίδη και πάει για την τρίτη. Στο ίδιο τραπέζι με τον αγχωμένο κομματάρχη της Νέας Δημοκρατίας κάθονται και γνέφουν συγκαταβατικά στα λεγόμενά του ο κομματάρχης του ΣΥΡΙΖΑ και ο αντίστοιχος του ΠΑΣΟΚ. Για να δούμε λίγο. Τι είναι αυτό που τους ενώνει ώστε τα τοπικά τους μεγαλοστελέχη στην Πάτρα να συζητούν πώς θα ανατρέψουν τον εκλεγμένο κομμουνιστή δήμαρχο? Προφανώς, η ίδια η στρατηγική των κομμάτων τους που είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι η στρατηγική ενάντια στην οποία στέκεται ο εκλεγμένος δήμαρχος που στηρίζει το κουκουέ στην Πάτρα, που κάνει ό,τι κάνουν όλοι οι εκλεγμένοι του κόμματος όπου και αν βρεθούν με την ψήφο του λαού. Δηλαδή, παλεύουν μαζί με το λαό και στηρίζουν τις διεκδικήσεις του. Κινούν γη και ουρανό για να βάλουν εμπόδια στην πολιτική του κέρδους που τσακίζει τους εργαζόμενους. Γι' αυτό και εκπρόσωποι των κομμάτων που κατά τα άλλα καυγαδίζουν στα τηλεπαράθυρα, αποδείχθηκε ότι όταν έχουν απέναντί τους εκείνη τη φωνή που τους βάζει δύσκολα, τότε ακόμα και η τοξική αντιπαράθεση πάει περίπατο και τη θέση της
παίρνουν οι τσιπουρομεζέδες και οι συνενέσεις. Μόνο συμπτώσεις δεν είναι τα παραπάνω. Αντίθετα, αυτό που εκφράζεται σε τοπικό επίπεδο είναι μια μικρογραφία για αυτά που συμβαίνουν στην κεντρική πολιτική σκηνή. Γι' αυτό, πριν από το παράδειγμα της Πάτρας, του τρίτου μεγαλύτερου δήμου της χώρας, έχει προηγηθεί η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στον εκλεκτό της Νέας Δημοκρατίας στο Περιστέρι, ενώ ακολούθησε και η συγκόλυση των πάντων για το Δήμο Κεσαριανής, όπου και εκεί υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο για ανάδειξη αγωνιστικής δημοτικής αρχής. Σαν πολλά τυχαία και μεμονωμένα δεν μαζεύονται. Και επειδή τα πολλά λόγια εκ μέρους μας καμιά φορά είναι λίγα για να μπορέσουν να περιγράψουν την πραγματικότητα, ας ακούσουμε πώς τα περιγράφει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, αν μη τι άλλο, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πρώην συγκυβερνήτης με τη Νέα Δημοκρατία και πολλά ακόμη. Κάτι θα ξέρει. Ας τον ακούσουμε. Οι συγκλήσεις μεταξύ των συστημικών κομμάτων στην Ελλάδα είναι εντυπωσιακά μεγάλες. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες συγκλήσεις μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Και καμιά φορά η υπερβολική όξυνση της ρητορικής οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ουσιαστικές διαφορές. Διότι υπάρχουν καταναγκασμοί. Είμαστε μια χώρα ευρωπαϊκή, είμαστε μια χώρα που έχει δημοσιονομικούς περιορισμούς, αρκεί να τους θυμόμαστε για να μην τους ξεχνάμε. Είμαστε μια χώρα νατοϊκή, είμαστε μια χώρα που έχει ανυψώσει σε στρατηγική προτεραιότητα την εταιρική συνεργασία με τις ΗΠΑ. Το λέει ξεκάθαρο ο άνθρωπος. Επειδή δεν έχουν διαφορές μεταξύ τους στα βασικά ζητήματα, τσακώνονται για να δείχνουν ότι έχουν διαφορές. Και μετά τις εκλογές υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να τα βρουν είτε ως συνεταίροι στην κυβέρνηση, είτε ψηφίζοντας ο ένας τα αντιλαϊκά νομοσχέδια του άλλου. Γι' αυτό θέλουν, το λέει ο Βενιζέλος, την τοξική ρητορική. Για να κρύψουν ότι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, αλλά πρέπει να δείχνουν προς τα έξω ότι διαφέρουν. Σημειωτέων δε ότι στο πάνελ αυτής της εκδήλωσης βρίσκονταν επίσης ο Γεραπετρίτης, υπουργός επικρατείας της κυβέρνησης, αλλά και ο Κατρούγκαλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται βέβαια ότι δεν υπήρξε η παραμικρή ένσταση σε όσα είπε ο Βενιζέλος. Λογικό λοιπόν. Κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν την άνεση και είναι τιμή τους και καμάρι τους να ενσωματώνουν πρώην κυβερνητικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όπως ο Αντώναρος, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Καραμαλή, ή η Νέα Δημοκρατία να υπουργοποιεί πρώην στελέχη της Σοσιαλδημοκρατίας, αλλά και να προτείνει υπουργούς προερχόμενους από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχε γίνει με τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Η ίδια ευκολία εκφραζόταν όταν ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε στη Νέα Δημοκρατία υπουργούς κοινής αποδοχής κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τότε που είχε κηρύξει το γνωστό μορατόριουμ. Παρόμοια στάση είχαν όμως και στη Βουλή. Από τους 423 νόμους της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία τετραετία, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει πάνω από τους 200, ενώ πάνω από 300 έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Και την ίδια στιγμή και τα τρία κόμματα του κεφαλαίου απορρίπτουν να συζητηθεί εδώ και 4 ολόκληρα χρόνια κάθε πρόταση νόμου, κάθε τροπολογία που έφερνε το ΚΚΕ και που προέβλεπε στοιχειώδη μέτρα ανακούφισης για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά, είτε από την ακρίβεια, είτε από τους πληστηριασμούς, είτε για αυξήσεις στις συντάξεις ή για επαναφορά των δώρων για όλους. Να τι τους ενώνει λοιπόν. Να ποιο είναι το κοινό αντιλαϊκό πρόγραμμα της επόμενης μέρας. Είναι το υπερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι η θωράκιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι η εμπλοκή στα αμερικανονατοϊκά πολεμικά σχέδια με τα δισεκατομμύρια των χρηματοδοτήσεων για τις νατοϊκές αποστολές. Όλα εκείνα που μαυρίζουν τη ζωή μας, που βάζουν απέναντι στις ανάγκες μας τα κέρδη των ομίλων, που γεννούν εγκλήματα όπως τα Τέμπη, από ένα κράτος σάπιο και εχθρικό για τα λαϊκά συμφέροντα. Όλα τα παραπάνω λοιπόν δίνουν στο πιάτο τη μεγάλη εικόνα. Είναι μόνοι τους, με τους λίγους αυτού του τόπου και τα συμφέροντά τους, και είμαστε όλοι μας, ο λαός με τις ανάγκες του, τις διεκδικήσεις του και το κόμμα του, το ΚΚΕ. Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, θα βγαίνουν και άλλα χούγια της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Για παράδειγμα, ακούμε πως ό,τι και να λέει κάθε κόμμα προεκλογικά, η Κυριακή των εκλογών αντικειμενικά θα διαμορφώσει μία άλλη κατάσταση. Μάλιστα, ορισμένοι από αυτούς, εθισμένοι στην παραπλάνηση του λαού, λένε ότι είναι και θεμητό για ένα κόμμα άλλα να λέει προεκλογικά και άλλα να κάνει μετά τις εκλογές. Σε αυτά τα πλαίσια γίνεται η συζήτηση για το ποιος θα συγκοληθεί με ποιον για να φτιαχτεί η επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση. Βέβαια, κάνουν έναν πολύ λάθος υπολογισμό. Το κουκουέ δεν είναι σαν τα μούτρα τους, άλλα να λέει και άλλα να κάνει. Η ψήφος στο κουκουέ δεν είναι ψήφος πάμε και όπου βγει. Η ψήφος στο κουκουέ μένει στο κουκουέ και ο λαός θα την βρει δίπλα του την επόμενη μέρα των εκλογών. Η ψήφος στο ΚΚΕ δεν θα βγει στο παζάρι, δεν θα μετατραπεί ούτε σε στήριξη, ούτε σε ανοχή σε οποιαδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση. Αντίθετα, όλα τα άλλα τα έχουμε δει. Έχουμε δει να ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ και να σου βγαίνει Σαμαράς, όπως και να ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία και να σου βγαίνει ΠΑΣΟΚ.
Αντίστοιχα, έχουμε δει να ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ και να σου βγαίνει συγκυβέρνηση με ακροδεξιούς, ή από την άλλη, έχουμε δει να ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ και να σου προκύπτει συμπολίτευση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο μισό νομοθετικό έργο της προηγούμενης τετραετίας. Λογικό θα πει κανείς, αφού οι αποστάσεις πλέον ανάμεσα στα αστικά κόμματα είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Κόντρα λοιπόν στο ψήφισε και όπου βγει, η απάντηση είναι ΚΚΕ όσο πιο ψηλά γίνεται. Το δικό μας ραντεβού σταθερά κάθε Πέμπτη σε Spotify, Google Podcasts και Apple Podcasts. Βέβαια, έχουν μείνει 3 εβδομάδες μέχρι τις εκλογές, οπότε μην αποκλείετε και κάποιες εκπλήξεις από εμάς. Αλλά αυτά θα τα μάθετε σύντομα. Γι' αυτό, μην ξεχνάτε, σε 902.gr και ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.